Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Θα πω μονάχα δύο πράγματα, σε δύο σημεία μόνο. Το πρώτο έχει να κάνει με την αναφορά, τη διαρκή αναφορά του κ. Μητσοτάκη σε μια πολύ δυσάρεστη υπόθεση για την ελληνική κοινωνική και πολιτική ζωή. Για την υπόθεση ενός πλοίου που βρέθηκε με πάνω από 2 τόνους ηρωίνης και στην πορεία, στη δικαστική εξέλιξη, γίναμε μάρτυρες ευνηδίων θανάτων πολλών εκ των βασικών μαρτύρων. Και βεβαίως κάνει εντύπωση σε όλους μας το γεγονός ότι αυτή η υπόθεση δεν ήρθε στη Βουλή όταν το Πανελλήνιο βοούσε για αυτές τους ευνίδιους θανάτους, για αυτή την εξέλιξη που δεν τιμά ούτε την ελληνική κοινωνία, ούτε το δικαιακό μας σύστημα, αλλά ήρθε προσφάτως όταν η αξιωματική αντιπολίτευση επιχείρησε να εμπλέξει τον Υπουργό Άμυνας, κατηγορώντας τον ότι... Αφήστε με να μιλήσω. Κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να παρέμβει στη δουλειά της δικαιοσύνης. Η υπόθεση αυτή, κύριε Μητσοτάκη, όπως γνωρίζετε, διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Και σε μια υπόθεση που διερευνάται από τη δικαιοσύνη, νομίζω ότι είναι το λιγότερο άστοχο να προτείνεται εδώ στη Βουλή να συστήσουμε τώρα Εξεταστική Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι οτιδήποτε έχετε, λέτε ότι εσείς δεν διακόπτετε, αλλά εσείς διακόπτετε πολύ περισσότερες φορές από ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Μητσοτάκη. Εγώ λοιπόν σας επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε ένδειξη έχετε, οποιοδήποτε στοιχείο, γιατί μέχρι στιγμής αυτό που έχει βγει στη δημοσιότητα και από τις δικές σας παρεμβάσεις, είναι ότι ο Υπουργός Άμυνας συνομίλησε πράγματι με κάποιον που βρίσκεται στις φυλακές, όταν του ζήτησε αυτός που είναι μέσα βοήθεια προκειμένου να μιλήσει και να μαρτυρήσει, καθ' όπως έλεγε, προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε έναν κατάδικο, αλλά το ίδιο, αυτό είπε ο ίδιος, για να δώσει φως σε μια σκοτεινή υπόθεση. Και τι έπραξε? Του είπε να πάει στη δικαιοσύνη και να πει ότι γνωρίζει. Εάν έχετε οποιαδήποτε ένδειξη ότι έκανε κάτι παραπάνω από αυτό, είδω η ρόδος, είδω και το πείδημα, δεν χρειάζεται να ζητάτε Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, πηγαίνετε στη δικαιοσύνη, η διαδικασία η δικαστική είναι σε εξέλιξη. Δεν μπορεί αλλά κάρτη να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη όταν μας συμφέρει, όταν δεν μας συμφέρει να την αμφισβητούμε. Να πάτε, να καταθέσετε ό,τι έχετε, προκειμένου να διερευνηθεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αυτής της υποθέσεως. Από εκεί και πέρα, τα συμπεράσματα όλων μας σε σχέση με το κατά πόσο σας έπιασε τώρα ο πόνος για αυτή την υπόθεση όχι, ας τα βγάλει ο καθένας μόνος του. Και έρχομαι και κλείνω σε ένα δεύτερο θέμα, που αυτός είναι και ο βασικός λόγος που παίρνω τον λόγο. Κύριε Μητσοτάκη, είχατε σήμερα την ευκαιρία να διορθώσετε ένα ιστορικό ατόπιμα που διαπράξατε. Και να διορθώσετε ένα ιστορικό ατόπιμα διότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Αυτός ο τόπος έχει νοπή ιστορία και αυτός ο λαός έχει μνήμη. Και ο ελληνικός λαός θυμάται και γνωρίζει. Γνωρίζει πόθεν προέκυψε και η βία και η τρομοκρατία. Και μέσα από ποιο κλίμα προέκυψε σε αυτόν τον τόπο η πιο ακραία μορφή τρομοκρατίας, που είναι η καταπάτηση του συντάγματος και η δικτατορία, 1967. Γνωρίζει αυτός ο τόπος και γνωρίζει αυτός ο λαός πόθεν, από πού προέρχεται ιστορικά η τρομοκρατία και η βία. Μετά, βεβαίως, υπήρξε και από την πλευρά της άκρας αριστεράς, όπως είπατε. Θα αναφέρεστε, φαντάζομαι, στις 17 Νοέμβρη, δεν υπάρχει κάτι που να αμφισβητεί αυτό. Όμως είναι δυνατόν σε αυτή εδώ την αίθουσα να έρχεστε ως αρχηγός μιας ιστορικής παράταξης, η οποία πράγματι συνέβαλε σε αυτή την κοινή υπόθεση που λέγεται Εθνική Συμφιλίωση, και να μας λέτε ότι η τρομοκρατία και η βία προέρχεται μόνο από την άκρα αριστερά? Δεν υπήρξε, κύριε Μητσοτάκη, σε αυτόν τον τόπο για σας
Η δολοφονία του Λαμπράκη, η υπόθεση Καρφίτσα, η δολοφονία του Πέτρουλα, η δολοφονία του Τεμπονέρα. Δεν υπήρξε η ακραία μορφή βίας από την πλευρά της άκρας δεξιάς. Κύριε Μητσοτάκη, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είναι προφανές ότι επιχειρείτε να ψαλεύσετε στα θολά εκλογικά νερά του ακροδεξιού ακροατηρίου. Και είναι ντροπή, προκειμένου να χαϊδέψετε τα αυτιά της ακροδεξιάς και της Χρυσής Αυγής, να εμφανίζεστε στο ελληνικό κοινοβούλιο τόσο ανιστόρητος. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω ειλικρινά να ανακαλέσετε αυτή τη φράση και να προσδιορίσετε την θέση σας απέναντι στην ιστορία αυτού του τόπου. Διότι είναι ανισοβαρής, άδικη και ανιστόρικη η τοποθέτηση που κάνατε πριν από λίγο. Μια φορά, κύριε Τσίπρα, επιχειρήσατε να διαστρεβλώσετε τα λεγόμενά μου. Ήμουνα πάρα πολύ συγκεκριμένος και μίλησα για το ελληνικό φαινόμενο της τρομοκρατίας από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν αναφέρθηκα στη Χούντα, ούτε στο τι έγινε πριν από τη Χούντα. Αυτό ακριβώς είπα. Αναφέρεστε σε ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο καταδίκασε το... Θέλετε να μετρήσουμε θύματα? Μην πούμε σε αυτή τη συζήτηση. Παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Αναφέρομαι λοιπόν και θα το πω άλλη μια φορά και θα ήταν πράγματι ένα κέρδος εάν το αναγνωρίζετε εσείς, κύριε Τσίπρα, αυτό. Γιατί εγώ ουδέποτε θα μπορούσα να φανταστώ να ταυτίσω εσάς προσωπικά, ούτε να αφήσω οποιαδήποτε υπόνοια για σχέση δικιά σας με τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες παραπέμπουν στην κατάλυση της σχέσης της δημοκρατίας. Θα ήταν πράγματι ένα επίτευγμα, μια κατάκτηση για τη δημοκρατία, αν εσείς που προέρχεστε από την αριστερά δεχόσασταν αυτή την απλή πραγματικότητα, ότι όλες οι οργανωμένες τρομοκρατικές ομάδες στην Ελλάδα, οι οποίες προσπάθησαν να δώσουν έναν ιδεολογικό μανδύα σε αποτροπιαστικές πράξεις δολοφονίας, είχαν ως μήτρα το χώρο της άκρας αριστεράς. Αυτό θα ήταν μια κατάκτηση αν το λέγατε. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αυτήν την ιστορική πραγματικότητα, η οποία δεν αμφισβητείται από κανένα, έχετε τόσο μεγάλη, μου κάνει εντύπωση, κάνετε και γκριμάτσες, μου κάνει πραγματικά εντύπωση, γιατί έχετε τόσο μεγάλη δυσκολία. Παρακαλώ ησυχία. Αυτήν την ιστορική πραγματικότητα να την αναγνωρίσετε. Δεν σας χρέωσα κάτι, κύριε Τσίπρα. Σας χρεώνω κάτι διαφορετικό. Σας χρεώνω ότι συστηματικά δεν βάζετε τα ζητήματα νόμου και τάξης σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Σας χρεώνω το γεγονός ότι έχετε αφήσει τα εξάρχεια να έχουν γίνει μια ζώνη στην οποία το ελληνικό κράτος δεν έχει παρουσία. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είπα πριν. Ελάτε λοιπόν να έχετε το θάρρος. Και θα είναι πραγματικά ένα κέρδος για αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα, η οποία σας θυμίζω έχει θρηνήσει θύματα από αυτήν την τρομοκρατία, να βγείτε και να ομολογήσετε αυτή την πραγματικότητα. Διότι δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, κύριε Τσίπρα. Γιατί συγχαίρετε την περίπτωση Τεμπονέρα? Γιατί τη συγχαίρετε? Εγώ μιλάω για οργανωμένες τρομοκρατικές ομάδες που επί δεκαετίες συστηματικά δολοφονούσαν ανθρώπους. Ήσυχα, παρακαλώ. Έχετε διαβάσει? Λοιπόν, εγώ δεν αναφέρω. Κάντε ησυχία. Ήτανε, εάν θέλουμε πραγματικά. Και έχουμε μια υποχρέωση, κύριε Τσίπρα. Έχουμε μια υποχρέωση και εσείς και εγώ και εμείς και εσείς. Να σταθούμε με θάρρος απέναντι σε οποιαδήποτε έκφραση βίας και απέναντι σε οποιοδήποτε φαινόμενο τρομοκρατίας. Ελάτε λοιπόν μαζί να καταδικάσουμε αυτές τις συμπεριφορές και να κάνουμε συνολικά τον ιστορικό απολογισμό. Διότι πράγματι είναι παράξενο ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αυτού του είδους την τρομοκρατία, που πράγματι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχε δραστηριοποιηθεί δεκαετία του 60, δεκαετία του 70, η μόνη χώρα η οποία ενδεχομένως για λόγους ιστορικούς, δεν πάω να δικαιολογήσω κάποια πράξη, άφησε αυτή την τρομοκρατία ή επέτρεψε μπαστός αυτή την τρομοκρατία να εξακολουθεί να υπάρχει και να δολοφονεί αθώους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το οποίο σας λέω, κύριε Τσίπρα, αρκεί να διαβάσετε και εσείς
και οι βουλευτές σας τα μανιφέστα των οργανώσεων αυτών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από που προέρχονται ιδεολογικά. Καμία αμφιβολία. Καμία αμφιβολία. Προσέξτε, δεν λέω ότι προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Είπα με απόλυτη σαφήνεια, προέρχονται από το χώρο της άκρας εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Αυτό είπα. Παρακαλώ. Ησυχία. Μίλησα, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κάντε ησυχία. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα. Παρακαλώ. Μιλάτε για τη Χρυσή Αυγή. Μιλάτε για τη Χρυσή Αυγή. Εξ όσων θυμάμαι, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή η οποία έστειλε την υπόθεση της Χρυσής Αυγής στη δικαιοσύνη με την υπόνοια ότι μπορεί να υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσίπρα. Είναι έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, είναι έτσι. Είναι έτσι, ο κύριος Ζέλδιας. Λοιπόν, είναι έτσι. Λοιπόν, είμαστε ενωμένοι, θέλω να πιστεύω, απέναντι στα άκρα. Από όπου και αν αυτά προέρχονται. Αυτά όμως δεν θα αλλοιώσουν την ιστορική παρακαταθήκη. Ούτε θα διαγράψουν την ιστορική μνήμη. Θα ήταν ένδειξη μεγάλης πολιτικής γενναιότητας, κύριε Τσίπρα, εάν μπορούσατε σήμερα και στη μνήμη όλων των ανθρώπων που έχασαν δικούς τους από αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις να σηκωθείτε και να ομολογήσετε, όχι να ομολογήσετε, να δεχτείτε, δεν έχετε να ομολογήσετε κάτι, συγγνώμη, ανακαλώ την έκφρασή μου, να δεχτείτε αυτήν την ιστορική πραγματικότητα. Θα προσφέρετε πολλά καλά στη δημοκρατία μας. Ναι, κύριε Πρωθυπουργέ. Τζοτάκη, πραγματικά λυπάμαι γιατί στην προσπάθειά σας βέβαια κάπως να χρυσώσετε το χάπι επιμένετε σε κάτι το οποίο πραγματικά είναι ανιστόρητο. Και είναι ανιστόρητο πρώτον, εγώ θα σας το βάλω και σε μια ιδεολογική βάση και τοποθέτηση. Εγώ δεν θέλω να αναγνωρίσω και δεν πρόκειται να το κάνω και δεν προερχόμαστε από την αριστερά, είμαστε αριστερά στον τόπο. Δεν θα αναγνωρίσω και δεν πρόκειται να το κάνω ως αριστερή ιδεολογία οποιονδήποτε που αφαιρεί την ύψιστη ελευθερία που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, που είναι η ανθρώπινη ζωή. Και δεν πρόκειται να αποδεχθώ ούτε εγώ ούτε κανένας από όλους εδώ που κουβαλάμε μια ιστορία στην πλάτη μας, ανθρώπων που θυσιάστηκαν, θυσίασαν τη ζωή τους, τα ξερονίσια για τα πιστεύω τους, ποτέ υψώνοντας το πιστόλι απέναντι σε απροστάτευτους ανθρώπους, αλλά δίνοντας μάχη για τη ζωή τους, να δεχθώ εγώ αυτό το οποίο με προτρέπεται σήμερα να κάνω. Να αποδεχθώ ότι η βία και η τρομοκρατία έχουν μονιδιάστατα ρίζα ή μήτρα την αριστερά. Δεύτερο, και σε πρακτική βάση τώρα, όχι σε ιδεολογική. Κύριε Μητσοτάκη, στη συνέντευξή σας δεν είπατε ακριβώς αυτά. Εκτός και αν δημοσίευσαν άλλα από αυτά που είπατε. Οπότε κάντε ένα βήμα εδώ και πείτε ότι καταγγέλλετε τον πολίτικο που άλλα δημοσίευσε και άλλα είπατε. Πείτε το. Και είμαστε ανοιχτοί να πούμε όλοι μαζί ότι πρέπει να είναι τα διεθνή μέσα ενημέρωσης πολύ πιο προσεκτικά όταν πρόκειται για τόσο ευαίσθητα ζητήματα. Το πολίτικο λοιπόν στο ρεπορτάζ το αναγράφει ότι είπατε σε εισαγωγικά «The violence has been almost from the left in recent years». Η βία υπήρξε σχεδόν από την αριστερά τα πρόσφατα χρόνια. Σχεδόν αποκλειστικά. Κύριε Μητσοτάκη, αυτή είναι μια ανιστόρητη προσέγγιση. Και είναι μια ανιστόρητη προσέγγιση πόσο για σας που προέρχεστε πράγματι από μια οικογένεια που είχε θύμα. Και γι' αυτό θα έπρεπε να δείχνει μια ανοιχτή, ανοιχτόμυαλη, ανοιχτόκαρδη θεώρηση. Είναι δυνατόν να το λέτε σε αυτό? Είναι δυνατόν να παραγράφουμε το γεγονός ότι και τώρα είπατε τα χρόνια μετά την μεταπολίτευση. Μάλιστα, και στα χρόνια μετά την μεταπολίτευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, δεν υπήρχαν κρούσματα οργανωμένης βίας από την πλευρά της ακροδεξιάς? Δεν υπήρχαν στην Ιταλία κρούσματα βομβιστικών επιθέσεων ή και στην Ελλάδα από οργανωμένες δυνάμεις ακροδεξιάς? Τα παραγράφετε όλα αυτά? Και μην πάμε τόσο μακριά. Να πάμε πρόσφατα. Λοιπόν, τι είναι για σας η Χρυσή Αυγή που ο κύριος Δένδια, σωστά λέτε, και εμείς μαζί του προχωρήσαμε στη διαδικασία ώστε να διελευκανθεί αυτή η υπόθεση δικαστικά της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Κατά τη γνώμη σας, τι είναι λοιπόν η Χρυσή Αυγή? Είναι ένα πολιτικό κόμμα
που έχει όλα τα ίσα δικαιώματα, μάλιστα, επειδή ψηφίζεται από Έλληνες πολίτες. Θέλω λοιπόν να μας πείτε σήμερα εδώ, διότι εμείς θεωρούμε και το λέμε ανοιχτά και δημόσια, ότι η Χρυσή Αυγή πέρα από πολιτικό κόμμα είναι η ίδια οι παραφιάδες της εγκληματική οργάνωση, κύριε Μητσοτάκη. Το λέμε ανοιχτά στον ελληνικό λαό. Εσείς θα συμφωνήσετε με αυτό, ναι ή όχι? Ωραία λοιπόν. Αν λοιπόν και εσείς το λέτε, τότε μάλλον και στη συνέντευξή σας, αλλά και εδώ, διαπράξατε διπλό ατόπιμα, κύριε Μητσοτάκη, και χαίρομαι αν τελικά θα συμφωνήσετε μαζί μου και θα το παραδεχτείτε. Τι θα γίνει τώρα, κύριε Μητσοτάκη? Κύριε Μητσοτάκη, δεν έχει κλείσει αυτή η συζήτηση? Τι πρέπει να απαντήσετε όμως? 6 φορές έχει γίνει αυτό το πράγμα. Κάντε το λίγο γρήγορα. Περιμένουν οι υπόλοιποι πρόεδροι των κομμάτων να μιλήσουν. Είναι μια αποκρουστική νεοναζιστική οργάνωση, της οποίας η συμπεριφορά όντως έχει στοιχεία εγκληματικής οργάνωσης. Καλύπτεστε. Λοιπόν. Κυρία Γεννηματά, παρακαλώ. Έλαβε.